Το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου, ο νεοσύστατος οργανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση από γνωστούς αγνώστους της παρακρατικής οργάνωσης Αντίφα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η επίθεση έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο και μάλιστα μέρα μεσημέρι κατά τις 1:30. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η επίθεση δεν είναι η πρώτη, καθώς τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης έχουν στοχοποιηθεί και υποστεί εκατοντάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις από μορφώματα του παραπολιτικού, παρακρατικού χώρου. Παρά τον τεράστιο αριθμό επιθέσεων, η αστυνομία και οι ιδιοκτικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει στην παραμικρή σύλληψη δραστών όλα αυτά τα χρόνια, ενώ να τονίσουμε ότι η εν λόγω οργάνωση διαφημίζει τις επιθέσεις της σε διάφορα site ανάλογων πολιτικών αντιλήψεων. Ποια όμως είναι αυτή η περιβόητη Αντίφα που αρέσκεται να εκδίδει φυλάδια με συνθήματα τύπου «Να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς»? Δεν είναι Έλληνες τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης? Θέλουν κάτι διαφορετικό από την ένωση και ανέλυξη της ελληνικής κοινωνίας? Και γιατί στοχοποιούνται συγκεκριμένα οι οργανισμοί της Ελλήνων Συνέλευσης? Μήπως έχει κυβερνήσει ποτέ ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας? Μήπως έχει εκδώσει κάποιον από τους χιλιάδες νόμους που καταδυναστεύουν και φτωχοποιούν τον Έλληνα πολίτη? Μα η Ελλήνων Συνέλευσης μιλάει για το δίκαιο, την ένωση, τον πλούτο των ανθρώπων και την ορθή διαχείρισή του. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει τον πλούτο του? Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει τα δίκαια και τα δικά του? Η δικαιοσύνη γιατί προσποιείται ότι δεν βλέπει το πρόβλημα και επιδεικνύει τέτοια ανοχή απέναντι σε καθαρά παράνομες τακτικές? Δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, που ως άτομα οργανώνονται πολιτικά και εντός των συνταγματικών πλαισίων, απόλυτα νόμιμα για να διαφημίσουν και να κάνουν γνωστό τον πλούτο του ελληνικού έθνους? Το πολιτικό καθεστώς που παρακολουθεί όλες αυτές τις επιθέσεις και καταστροφές περιουσιών, γιατί σωπαίνει και δεν παίρνει θέση? Δεν οφείλει να καταδικάσει τέτοιες αντιδημοκρατικές τακτικές? Καταδικάζουμε την φασιστικού τύπου επίθεση της Αντίφα κατά του Οργανισμού της Ελλήνων Συνέλευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που με κόπο και χρήμα έχει φτιαχτεί από Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Καταδικάζουμε την ύποπτη στάση σιωπής και ίσως συνενοχής όλων των κομμάτων της χώρας απέναντι στο χρόνιο αυτό πρόβλημα. Καλούμε την δικαιοσύνη και όλους τους αρμόδιους θεσμούς να πράξουν το αυτονόητο, να προστατεύσουν τους πολίτες και την περιουσία τους απέναντι σε βανδαλιστικές πρακτικές και συμπεριφορές. Να κινηθούν όλες οι αυτεπάγγελτες διαδικασίες και να τιμωρηθούν οι ένοχοι παραδειγματικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι πολίτες θα ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Οι ενεργοί Έλληνες πολίτες δεν φοβούνται και δεν πρέπει να φοβούνται να μιλήσουν και να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους μέσα σε ένα ευνομούμενο περιβάλλον. Η ελευθερία λόγου, έκφρασης, ιδεών αποτελεί αρχή και δέσμευση της Ελλήνων πολιτείας. Οι σπασμωδικές επιθέσεις δεν μας φοβίζουν, απλά μας ατσαλώνουν και μας κάνουν πιο αποφασισμένους για να επιτύχουμε τα αυτονόητα για την πολιτεία μας. Πάντως οι Έλληνες πολίτες, στο σύνολό τους, διαθέτουν κρίση και αρχή και κάποια στιγμή θα πάρουν και θέση.